Το Δήμο Ρεθύμνου τον αγαπάμε. Είναι ένας πολύ δυναμικός Δήμος. Και όμορφος Δήμος. Και όμορφος Δήμος. Ωραία περιοχή. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τι γίνεται για τη νέα πενταετία. Να καλησπερίσουμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ για τα καλά λόγια για την πόλη μας. Αλλά νομίζω ότι το Ρέθυμνο δεν το χορταίνεις. Μπορείς να έρχεσαι, να ξανάρχεσαι. Εγώ είμαι κλασικό δείγμα ανθρώπου που το ερωτεύτηκε και έμεινε. Εσείς είστε από πάνω, κυρία Ελευθερία. Εγώ είμαι από τη Μακεδονία. Πραγματικά είμαι Ρεθυμιώτης από επιλογή. Uh-huh. Ρεθυμιώτης από επιλογή. Κάποτε λέγανε το Ρεθυμνάκι και πια έχετε καταφέρει να κάνετε με το ενοχλεί, Ρέθυμνο. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Mm. Αυτό και το Παντέρμο Ρέθυμνο και το Ρεθυμνάκι, καμία σχέση. Είναι μια μοντέρνα πόλη ευρωπαϊκή, που ταυτόχρονα καταφέρνει και κρατάει και αυτό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παλιάς πόλης, mm-hmm. Που έχει και χρώμα. Νομίζω ότι καμία άλλη πόλη στην Κρήτη δεν έχει αναδείξει την παλιά της πόλη έτσι. Το φρούριό μας, το καταπληκτικό παραλιακό μέτωπο, που επίσης νομίζω καμία πόλη δεν το διαθέτει. Έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και έχει και κοινωνική πολιτική, κυρία Ελευθεριάδου. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, με τιμά αυτό που λέτε, νομίζω κι εγώ ότι κάτι κάνουμε καλύτερα από πριν και καλύτερα από τους άλλους. Και βάλαμε την κοινωνική πολιτική στο χάρτη, γιατί κοινωνική πολιτική, πολλές φορές ο κόσμος στρεβλά νομίζω ότι είναι απλώς να φροντίσεις, ας πούμε, τους ανθρώπους που υφίστανται αδικίες. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Κοινωνική πολιτική είναι να φροντίσεις και όλες εκείνες τις μεγάλες μάζες πολιτών που σαν ομάδες έχουμε αυξημένες ανάγκες εκεί. Δηλαδή, δύο είναι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το ένα είναι η υπογεννητικότητα. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι το ότι η αύξηση του μέσου όρου ζωής έχει οδηγήσει σε έναν υπερπληθυσμό υπερηλίκων που ούτε σαν κεντρικό κράτος, ούτε και σαν αυτοδιοίκηση είμαστε προετοιμασμένοι να τους φροντίσουμε. Να τους φροντίσουμε υγειονομικά, να τους φροντίσουμε στην καθημερινότητά τους. Δεν έχουμε υποδομές, δεν έχουμε γυροκομεία. Η μέση οικογένεια πια το αντιμετωπίζει αυτό. Χρόνια νοσήματα όπως είναι η άνοια παίρνουν μεγάλες διαστάσεις, δηλαδή αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους πια. Και αυτό θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την αντίστοιχη φροντίδα από μεριάς της πολιτείας. Mm. Έχουμε μία μεγάλη διάσταση ακόμα ανάμεσα στις ανάγκες mm-hmm. και στο τι προσφέρουμε. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική, μεταξύ πολλών άλλων. Και βέβαια η φροντίδα και για τη νέα οικογένεια. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοια υπογεννητικότητα, και μπράβο στην κυβέρνηση, παρότι δεν είμαι κυβερνητικό φερέφωνο, δεν είμαι καν Νέα Δημοκρατία, πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο, που κάποια πράγματα τα πιάνει. Δηλαδή, αυτό τώρα το να δώσουν ένα ποσό για τις γεννήσεις των παιδιών και αναδρομικά για την προηγούμενη χρονιά, θέλω να τους πω ένα μεγάλο μπράβο. Δεν μπορεί ένα νέο ζευγάρι να λέμε δεν παντρεύονται, δεν κάνουν παιδιά. Και μετά, όταν πάρουν την απόφαση και κάνουν το βήμα, να μην υπάρχει καμία στήριξη, ένα πλέγμα γύρω τους που να μπορέσει να τους βοηθήσει να σταθούν. Ας πούμε, ένα μεγάλο κενό είναι η ελλείψη σε θέσεις βρεφονηπιακών σταθμών mm-hmm. για πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή, τι να κάνει ένα ζευγάρι που δεν έχει διαθέσιμες γιαγιάδες ή γιαγιάδες. Ναι, μεν ο πυρήνας, το κύτταρο της οικογένειας συνεχίζεται, είναι πάρα πολύ δυνατός στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα. Όμως, οι γιαγιάδες που δουλεύουν, προφανώς δεν μπορούν να στηρίξουν τη νέα οικογένεια. Τι θα κάνει, ξέρετε πόσες απελπισμένες μαμάδες εμφανίζονται το Σεπτέμβριο, που το μωρό είναι 1,5, δεν είναι καν 18 μηνών ή είναι 18 μηνών αλλά δεν έχουν αρκετά μόρια για να τα πάρουμε τα παιδάκια στις λίγες θέσεις που διαθέτουμε. Για μένα αυτό είναι τραγικό. Είναι ένας λόγος που η κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι στο προσκήνιο και πρέπει να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα. Εσείς πάντως στο Ρέθυμνο. Τώρα πρέπει να πούμε ότι είστε και λίγο τυχεροί στο κομμάτι αυτό, γιατί αφενός γεννάται ακόμα, τουλάχιστον αυτό δείχνουν ναι, τα στατιστικά. Ναι, αυτό δείχνουν τα στατιστικά. Όλες οι υπόλοιπες πόλεις, εξαιρουμένων της Ιεράπετρας και των Χανίων που λίγο τσίμπησαν στις γεννήσεις, μόνο το Ρέθυμνο βγαίνει μπροστά. Ναι. Και παράλληλα,
Έχετε πολύ, ακόμα πολύ ισχυρούς δεσμούς οικογενειακούς, κρατιόμαστε μεταξύ μας και επίσης δεν έχετε και πολύ μεγάλα ποσοστά φτώχειας. Κοιτάξτε να δείτε, τα ποσοστά φτώχειας είναι κάτι πολύ σχετικό, δηλαδή δεν έχουμε ανεργία. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλη την Κρήτη. Το ότι όμως δεν έχουμε ανεργία επικαλούμενη την εποχή εργασία, αν αυτό το βάλει στους 12 μήνες, δεν νομίζω ότι μεταφράζεται σε ένα μεγάλο εισόδημα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που αποσχολούνται μόνο στον τουρισμό και αυτή η εποχικότητα, στην πραγματικότητα, κατά μέσο όρο, το εισόδημά τους το κρατάει χαμηλά. Για μας είναι ένας από τους στόχους να αυξηθεί η τουριστική περίοδος, να μπορεί το Ρέθυμνο να είναι ζωντανό πιο πολλούς μήνες. Μας βοηθάνε και άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως είναι το καρναβάλι μας, ας πούμε. Θα θέλαμε να κάνουμε μια γέφυρα, να επεκτείνουμε, σαφώς και δεν είμαστε έτοιμοι για 24 ώρες, 12 μήνες κτλ. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε η περίοδος να μεγαλώσει και αυτό αντίστοιχα θα μεταφράζεται και σε θέσεις εργασίας για περισσότερο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Πάντως, δυστυχώς και το συσίτιο ταΐζει αρκετούς ανθρώπους στο Ρέθυμνο και λυπάμαι που συμβαίνει αυτό. Και το παντοπολείο μας συνεχώς αυξάνει τους ωφελούμενούς του και έχουμε αιτήσεις. Και αυτά για μένα είναι δείγματα φτώχειας. Δηλαδή δεν είναι, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Mm-hmm. Δεν είναι, έχουμε πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες. Έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που υπάρχει στο σπίτι ένας ανάπηρος. Έτσι, δεν μπορεί να, ας πούμε, πάρα πολλές μητέρες παιδιών με αυτισμό, παιδιών με ασθένειες χρόνιες που δεν τους επιτρέπουν να εργαστούν. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη. Τα επιδόματα που δίνει το κράτος είναι πάρα πολύ μικρά. Τα αναπηρικά το ίδιο και δεν τους παρέχεται και κάποια, έτσι, πώς να το πω, ένα ειδικό κίνητρο να μπορούμε, για μένα ας πούμε, θα έπρεπε αυστηρά να διορίζονται άνθρωποι που είναι αμαία από άλλη λίστα, από άλλο κατάλογο, στο δημόσιο με προτεραιότητα. Αυτό δεν τηρείται. Για το κομμάτι της στέγης. Είναι αναγκάθια αυτό, γιατί μιλήσατε πριν για τη στήριξη που πρέπει να δοθεί και στα νέα ζευγάρια. Η στέγη και το στεγαστικό είναι σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό στο Ρέθυμνο, ίσως και το πιο, το πιο σοβαρό. Θα μπορούσε εκεί και ο Δήμος και γενικότερα οι Δήμοι, να μην μείνουμε μόνο στο Ρέθυμνο, να παίξουν κάποιο ρόλο. Κοιτάξτε, σε αυτό. Πέρα από το ρόλο που έπαιξε ο Δήμος Ρεθύμνης στο να πιέσει και να συνεργαστεί στενά με το Πανεπιστήμιο για να γίνουν φοιτητικές εστίες, που όταν ολοκληρωθούν με το καλό. Είναι σε πολύ καλό δρόμο σαν έργο, θα ελευθερωθούν πάρα πολλά σπίτια. Δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο που θα μπορούσε άμεσα να κάνει κάτι. Στο Ρέθυμνο είναι γεγονός ότι είναι και ακριβή η γη και η κατοικία. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή εμείς προβαίνουμε σε επέκταση του σχεδίου πόλεως, έτσι ώστε να δώσουμε αρκετά στρέμματα στις παρυφές της ήδη υπάρχουσας πόλης στους δημότες για να χτιστούν και να μπορέσει έτσι να αποσυμφορηθεί το κέντρο και να δοθούν και περισσότερα σπίτια ουσιαστικά στο Ρεθυμνιώτη να έχει εναλλακτικές και να μπορεί πραγματικά και η νέα οικογένεια να ξεκινήσει τη ζωή της, αλλά έχουμε και μεγάλο πρόβλημα με όλους αυτούς που έρχονται, είτε συνάδελφοί μου γιατροί, που διορίζονται, είτε εκπαιδευτικοί, είτε άνθρωποι που αποφασίζουν να έρθουν να ζήσουν στο Ρέθυμνο, είναι μεγάλο αντικίνητρο. Και είναι κρίμα, γιατί έτσι χάνουμε και επιστήμονες που θα μπορούσαμε να έχουμε και να ανεβάσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ας πούμε, υγείας, εκπαιδευτικών, που είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους. Έχουμε κενά σε αναπληρωτές, γιατί οι αναπληρωτές έρχονται και φεύγουν γιατί δεν βρίσκουν σπίτι. Βέβαια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Τώρα, μόνοι σας το είπατε, συγγνώμη, αλλά αναφερθήκατε στο επάγγελμα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην υγεία. Βλέπουμε και το νοσοκομείο στο Ρέθυμνο. Πραγματικά υποφέρει από την υποστελέχωση. Το νοσοκομείο στο Ρέθυμνο είναι ένα τυπικό αυτή τη στιγμή επαρχιακό νοσοκομείο. Τα περισσότερα μικρά νοσοκομεία ανά την Ελλάδα είναι στην ίδια κατάσταση. Επειδή εμείς μιλάμε μεταξύ μας οι γιατροί, το ίδιο χάλι είναι και στον τόπο καταγωγής μου, την Έδεσα και τα Γιαννητσά. Το ίδιο χάλι είναι στη Χαλκιδική, το ίδιο χάλι είναι στη Στερεά Ελλάδα. Νομίζω ότι το να κοφεύει η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει θα το πληρώσει, γιατί είναι προφανές ότι όταν παρετούνται
που αρχίζουν οι παρατήσεις να γίνονται χιονοστιβάδα. Όλο και περισσότεροι έμπειροι, αξιόλογοι συνάδελφοι, εμάς τώρα προσφάτως παραιτήθηκαν τρεις ορθοπαιδικοί και ένας εκλέχθηκε κάπου εδώ αιρετός και φεύγει και αυτός. Είναι ορθοπαιδικοί, και φέρνω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι το πιο πρόσφατο, είναι ορθοπαιδικοί με μεγάλη εμπειρία, ορθοπαιδικοί που έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και έχουν δουλέψει στο εξωτερικό, ορθοπαιδικοί με εξειδικεύσεις που δεν υπάρχουν ούτε στο Ηράκλειο. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να τους χάσουμε. Είναι όμως εξουθενωτικές οι συνθήκες, πολύ κακές οι συνθήκες, είμαστε πολύ λίγοι. Εγώ προσωπικά συνεχίζω και κάνω κάποιες εφημερίες για να βοηθάω, παρότι έχω ειδική άδεια σαν αντιδήμαρχος, και το κάνω απλώς για να βοηθήσω την κλινική μου να, να επιβιώσει, να το είναι πω αυτό έτσι. Το φιλότιμο. Δεν νομίζω πάντως ότι θα πάει μακριά η βαλίτσα, τα κενά είναι πολύ μεγάλα, το να μετακινούμε συναδέλφους από το Ηράκλειο κάποια στιγμή, και αυτό θα κουράσει τους συναδέλφους, και δεν γίνεται με, έτσι, με μπαλώματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γενναία χρηματοδότηση, να υπάρχει ένα κίνητρο να μείνει κανείς στο ΕΣΥ. Καλό το φιλότιμο, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα μείνουν μόνο όσοι είναι προς συνταξιοδότηση. Θα φύγουν όλοι οι συνάδελφοι και κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι δυνητικά, εγώ τουλάχιστον το συνειδητοποιώ ότι εκτός από γιατρός, δυνητικά είμαι και ασθενής. Κανείς δεν συνειδητοποιεί τι θα φέρει αυτό, δηλαδή να μην φτάσουμε να το χρεώσουμε στην οικογένειά μας. Έλα. Τι θα φέρει αυτό όταν θα πας στα επίγοντα και δεν θα υπάρξει κανείς να σε υποδεχτεί. Και μπορεί από την καθυστέρηση του να πας στο Ηράκλειο ή την καθυστέρηση της όλης διαδικασίας μέχρι να φτάσεις να σε δει γιατρός, να έχεις μία, όχι απλώς δυσχερή έκβαση σε ένα πρόβλημα υγείας, αλλά πολλές φορές και μία αναστρέψη, μη και θανατηφόρα. Πραγματικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για εγώ την σας παρουσία ευχαριστώ. Σας εδώ, στην εκπομπή, στο Κρήτη σήμερα, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ καλή πολύ. Καλή δύναμη, καλή θητεία. Και κάτι κάνετε καλά για να παραμένετε εκεί. Νομίζω ότι βάλαμε την κοινωνική πολιτική στο χάρτη και στόχος μας είναι, έχουμε το μεγαλύτερο κύφι της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Παρέλαβα το 19 ένα πολύ μικρό κύφι και αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο. Έχει είναι επεκταθεί. Κέντρο φροντίδας ηλικιωμένο. Είναι ημερήσια φροντίδας ηλικιωμένο, το μεγαλύτερο σε όλο το νησί. Στόχος μας είναι να κάνουμε ένα σε κάθε δημοτική ενότητα από το καινούργιο ΕΣΠΑ. Θα επιδιώξουμε και θα προσπαθήσουμε. Και να φτιάξουμε και μεγάλους βρεφονιπιακούς σταθμούς να καλύψουμε αυτή την ανάγκη που είναι ζωτική για μένα. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.